ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Όλα έτοιμα με την ομάδα της ΑΕΛ να είναι στη σέντρα και τον ΜΑΕ. Το παιχνίδι που ξεκίνησε, η πάσα η πρώτη στο Σδρασκόφσκι και από εκεί σήκωσε την μπάλα ο Ριέρα ψάχνοντας και πάλι τον Τόρες. Κέρδισε από τον Αλβάρες. Ο Τόρες είναι στην περιοχή. Το σουτ που γίνεται. Ο Ρούτκο. Είχε ανέβει ο Αραγιούρη, ο Κβίτα, ο Πάνιτς. Το κόρνερ που εκτελέστηκε. Κεφαλιά που έγινε. Να δούμε τον Σάιθ. Το σουτ στη γραμμή θα απομακρύνει την μπάλα. Κβίτα. Πάντσον. Βαλακάρι κάνει κάθετη κίνηση ο Μέρφη. Πέρασε η μπάλα ο Μέρφη με το Βοζίνια έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Σάιθ που έχει ανέβει. Ο Βαλακάρι περιμένει. Ο Σάιθ η σέντρα ψάχνοντας τον Περιγκό. Η κεφαλιά βρέθηκε μόνος του. ΜΑΕ έψαξε τον Γεωργίου. Τρέχει να προλάβει να κερδίσει κάτι. Γύρισε υπέροχα για τον ΜΑΕ στην περιοχή. Ο ΜΑΕ το σούτ στο δοκάρι. Δεύτερο σούτ. Η μπάλα δοκάρι και γκολ από τον Σδρασκόφσκι. Το 1-0 για την ΑΕΛ με τον Νταβόρ Σδρασκόφσκι. Ο οποίος πήρε το rebound από το βολέ του ΜΑΕ που σταμάτησε στο δοκάρι. Και στη συνέχεια την έστειλε στα δίχτυα η πρώτη προσπάθεια για την ΑΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Χάρης Κυριάκου, διαγώνια μπαλιά ψάχνοντας και βρίσκοντας τον Τόρες που έκανε το κοντρόλ μπροστά από τον Αλβάρεθ. Πάσα θα πέρασει για τον Μινά τον Αντωνίου, το σουτ που κάνει το κοντρόλ. Σέντρα από τον Γεωργίου χαμηλά. Ο Τόρες θέλει να γυρίσει να βρει το χώρο. Θα επιχειρήσει το σουτ. Ο Ρούτκο όμως θα μπλοκάρει την μπάλα αμέσως στο βολέ. Πάνιτς κρατάει, έκανε κίνηση ο Σάιθ για να ανέβει. Τον είδε, του πέρασε την μπάλα. Έτοιμος για τη σέντρα, προσποιείται. Το σουτ που γίνεται, ο Βοζίνια σε κόρνερ. Προσπάθησε για το κοντρόλ, κράτησε την κατοχή της μπάλας. Ο Ριέρα κάνει την κίνηση. Υπάρχει φάουλ από τον Πάνιτς που έχει δει κίτρινη κάρτα νωρίτερα. Κρατάει και την κόκκινη ο Νεοκλέους. Θα βγάλει δεύτερη κίτρινη στον Πάνιτς και θα δει την κόκκινη κάρτα. Τόρες, Ριέρα, πολύ ωραία πάσα για τον Μινά τον Αντωνίου που περνάει και στην περιοχή. Η σέντρα σου το προσπάθησε εκεί ο Τόρες στο πλασέ, όμως πέρασε έξω. Ο Πάντσον εκτελεί στην περιοχή, ο Κβίτα την κεφαλιά. Στα χέρια του Βοζίνια υπάρχει φάουλ όμως. Αντώνη Γεωργίου, πολύ ωραία πάσα στον Τόρες. Προσπαθεί να ξεφύγει, κάνει το γύρισμα. Ο Μπάμπιτς απομάκρυνε ο Ρούτκο εκεί. Γεωργίου, πάντα με το Σάιθ. Πέρασε ο νεαρός της ΑΕΛ. Πέρασε και από τον Αραγιούρη. Κάνει κίνηση ο Μπάμπιτς. Ο Γεωργίου θα μπορούσε να γυρίσει πίσω. Ο Ρούτκο απομάκρυνε την μπάλα με τα πόδια σε κόρνερ. Μπάμπιτς κερδίζει την κεφαλιά. Ο Αντάμοβιτς αμέσως για τον Αντώνη Γεωργίου. Πέρασε από τον Αλβάρες. Αντώνη Γεωργίου στην περιοχή, το πλασέ. Υπάρχει τη χέρι-χέρι, ναι, από τον Κβίτα. Και κόκκινη κάρτα. ΑΕΛ εδώ, το πλασέ. Ναι. Ανοιχτό το χέρι. Η μόνη αμφιβολία που υπάρχει νομίζω είναι για το αν είναι κόκκινη κάρτα ή όχι. Που περνάει από τον Αλβάρεθ, κάνει την παράλληλη μπαλιά, το χέρι από τον Κβίτα. Νομίζω ότι θα πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα και θα του δείξει κίτρινη. Ναι, βλέπει την κίτρινη κάρτα, δεν ισχύει η κόκκινη του Κβίτα. Ο Μπάμπιτς έτοιμος για την εκτέλεση του πέναλτι. Εκτελεί, πέφτει ο Ρούτκο, μπλοκάρει, απομακρύνει την μπάλα. Έρχεται στη συνέχεια ο Αλβάρεθ να διώξει. Και η απόκρουση από τον Ρούτκο. Ο Μπάμπιτς προσπάθησε να κάνει το πλασέ σε δεύτερο χρόνο. Ήρθε ο Αλβάρεθ, έβαλε την κόντρα και έδιωξε την μπάλα. Ψάχνει χώρο για σέντρα η Πάφος, δεν τον βρίσκει όμως.
με τον Καπράλ. Το τελευταίο σφύριγμα από τον Νεοκλέους. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.